Προσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση τον κοινό εορτασμό των Εθνικών Επετείων 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Ο κεραυνός Στροβόλου ουσιαστικά γιορτάζει 98 χρόνια από την ίδρυσή του, από το 1926, αλλά υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό αθλητικό σωματείο. Παλαιότερα υπήρξε ένας φάρος κοινωνικής προσφοράς, αλλά και φωτεινή εθνική έπαρξη. Σε κάθε εθνικό κάλεσμα ο κεραυνός ήταν παρόν. Και αυτό πάντα τιμά και θυμάται τους ήρωες του Στροβόλου, που ξεκίνησαν από πολύ παλιά, από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Συνεχίστηκαν με πολλούς άλλους επώνυμους και ανώνυμους στροβολιώτες που πολέμησαν στους διάφορους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας και φυσικά πολλούς άλλους που χάθηκαν και ανταποκρίθηκαν στα εθνικά καλέσματα του 1955, του 1963-1964, του 1974, με κορυφαία προσφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τη νεανική ζωή των αθλητών μας, των ηρώων Μιχαλάκη Καραολή και Παντελή Κατελάρη. Φέτος ο κεραυνός Στροβόλου, όπως είπα, γιορτάζει 98 χρόνια από τη δημιουργία του. Ήταν ένα από τα τρία σωματεία που δημιουργήθηκαν το 1926, που επέτρεψαν οι Άγγλοι τη δημιουργία των σωματείων, μαζί με το ΑΠΟΕΛ και τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Σήμερα, ο ρόλος των αθλητικών σωματείων έχει αλλάξει. Ο κεραυνός Στροβόλου, μέσα από μια διαφορετική έπαρξη, είναι ένας προτεργάτης αθλητικής, πολιτιστικής, και κυρίως κοινωνικής προσφοράς. Και γιατί έχει αλλάξει ο ρόλος των σωματείων? Διότι παλαιότερα δεν υπήρχαν οι φορείς ή τα ιδρύματα ή η κυβερνητική μηχανή που υποκαθιστούσε αυτόν τον ρόλο που είχαν τα σωματεία, δηλαδή να ήταν εθνικές επάρξεις. Τώρα έχουμε Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας, Θρησκευμάτων, έχουμε αθλητικές αρχές όπως τις Ολυμπιακές Επιτροπές, τον ΚΟΑ και Υπουργεία Άμυνας. Οπότε πλέον τα σωματεία πρέπει να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση προς την κοινωνία. Και ακριβώς είναι αυτό εμείς στον κεραυνό που έχει χρόνια που κάνουμε μεταξύ των πολλαπλών κοινωνικών και αθλητικών μας δραστηριοτήτων. Ο κεραυνός σήμερα μπορεί να περηφανεύεται ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη αθλητική ακαδημία της Κύπρου, απασχολώντας πάνω από 750 παιδιά ηλικίας 5 με 15 ετών, πέραν των τμήματων των αγωνιστικών, της καλαθόσφαιρας, του τριάθλου. Ακόμα έχουμε υιοθετήσει και ομάδα τους κεραυνός rollers, ουσιαστικά μια ομάδα τροχοκαθίσματος. Οπότε στις εγκαταστάσεις μας έχουμε ακριβώς δημιουργήσει αυτό το πρότυπο για να κρατούμε τους νέους έξω από τις προκλήσεις και τους πειρασμούς της σημερινής κοινωνίας. Σε αντίθεση με άλλα σωματεία, τα οποία εντάξει δεν θα αναφερθώ, αλλά παραμελούν αυτόν το καθήκον και εκτρέφουν παραβατικές συμπεριφορές για χάρη των πρωταθλημάτων τα οποία θα ήθελαν να πάρουν. Εμείς είμαστε πιστοί στην προσφορά μας και αυτή είναι η προσφορά η κοινωνική που κάνουμε σαν σωματείο σε συνέχεια της εθνικής και πολιτιστικής μας δράσης του παρελθόντος. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να ξεχνούμε, αλλά πάντα θυμούμαστε και τιμούμε τους ήρωες μας και την ιστορία μας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθετε και θα καλέσω τον Δήμαρχο κύριο Κωνσταντίνο Γεωργάκη για το πανηγυρικό της ημέρας.